Και σήμερα το πρωί, μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, αυτής της μεγάλης βοήθειας που δίδεται πριν τα Χριστούγεννα στους χαμηλούς συνταξιούχους και βέβαια στους νησιώτες μας. Ακούσαμε ότι αυτά τα μέτρα είναι δεκάρες, ότι θα οδηγήσουν σε μια νέα τεράστια οικονομική κρίση και πολιτική κρίση, ότι είναι μια μονομερής ενέργεια. Φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει το περίφημο χριστουγεννιάτικο παραμύθι του Charles Dickens, το Christmas Carol. Θα το έχετε ακούσει όλοι. Λοιπόν, δεν θα πω ποιος είναι σήμερα ο κύριος Scrooge, αλλά να σας πω τι έκανε ο Scrooge στο χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Ebenezer Scrooge αρνήθηκε να πάει να γιορτάσει τα Χριστούγεννα γιατί τα θεωρούσε χάσιμο χρόνο. Απέτησε από τον υπάλληλό του να έρθει να δουλέψει τα Χριστούγεννα γιατί λέει δεν μπορεί να περνά μια μέρα στην οποία εσύ δεν θα δουλεύεις και θα πληρώνεσαι. Και όταν το φάντασμα των μελλοντικών Χριστουγέννων, ξέρετε, τον πήραν τα τρία φαντάσματα να του δείξουν τα παλιά Χριστούγεννα, τα παρόντα Χριστούγεννα και τα μελλοντικά Χριστούγεννα. Όταν λοιπόν το πήγε στο χρηματιστήριο, εκεί είδε ο κύριος Scrooge κοσμοσυρωή και οχλαγωγία. Ανάμεσα στους χρηματιστές και στους εμπόρους υπήρχε μια αναταραχή. Ποιος πέθανε, ρώτησε κάποιος από το πλήθος. Χθες βράδυ, νομίζω, απάντησε ένας άλλος. Δεν πιστεύω να πάθησε κανείς την κηδεία του, σχολίασε ένας τρίτος. Επιτέλους ξεκουμπίστηκε. Τον συχαίνονταν όλοι. Και όταν παρακάλεσε το φάντασμα των Χριστουγέννων του μέλλοντος να του δείξει ποιος είχε πεθάνει, είδε κύριε την Βουζίνα, ταφόπλεχα Εμπενεχέρ Scrooge. Να ολοκληρώνω με την παροιμία. Τελειώνω. Είναι μια παραβολή. Παραβολή, εντάξει, μια παραβολή. Δεν θα πω τώρα σήμερα ποιος είναι ο Scrooge. Ο καθένας μπορεί να πει όποιον θέλει. Από τον Σόιμπλε μέχρι αυτούς τους δημοσιογράφους που μας λέγανε εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί ότι πρέπει να ξεχάσουμε ότι οι φτωχοί έχουν ανάγκη τα φτωχότερα κομμάτια του πληθυσμού μας και να γίνουμε και εμείς σήμερα ή να γίνουν αυτοί οι νέοι Scrooge. Οι άνθρωποι αυτοί για τους οποίους τα Χριστούγεννα δεν σημαίνουν τίποτα. Δηλαδή η βοήθεια που μπορεί να δώσει μέσα σε αυτό το δύσκολο δημοσιονομικό πλαίσιο η κυβέρνηση ότι δεν είναι δυνατή. Τους αφήνω νομίζω στην κρίση του λαού. Το γεγονός ότι μπορείς να βοηθήσεις αυτή τη στιγμή, έστω και λίγο, τον κόσμο που έχει υποφέρει περισσότερο, είναι για μένα ένα παράσημο. Είναι η τιμή, είναι η αξιοπρέπεια της αριστεράς. Και αυτήν δεν τη χαρίζουμε σε κανένα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος.